Ζει Κύριος ο Θεός, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Να έχετε όλη την ευχή του Κυρίου, να έχετε πνεύμα ορθόδοξο, μαρτυρικό και ηρωικό. Προλίγου ενημερώθηκα ότι στην Αγία Άννα, στο Άγιο Όρος, σε μία σκήτη, ένας γέροντας Φίλιππος έστειλε ένα μήνυμα εδώ κάτω στον κόσμο. Και λέγει αυτό το μήνυμα ότι βρισκόμαστε λίγο πριν τις εκλογές και θα πρέπει να στηρίξουμε όλη την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση λοιπόν, μας λέγει ο γέροντας Φίλιππος, να στηρίξουμε και ότι έχει προσφέρει πολλά αυτή η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο, το έχει αποδείξει σε αυτά τα 4 χρόνια. Επίσης πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε και να επηρεαζόμαστε από τις ψευδές ειδήσεις και ότι ο Θεός και οι Άγιοι να μας φωτίσουν για να στηρίξουμε την κυβέρνηση. Με τα λύπης αναφέρω και το όνομα του γέροντα και όλη αυτή την είδηση, διότι προέρχεται από άνθρωπο μέσα από το Άγιο Όρος, που αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος μέσα από το Άγιο Όρος ομιλεί, είναι φωτισμένος, έχει τη χάρη του Θεού, της Παναγίας και μας φωτίζει και προσπαθεί να μας γλιτώσει από τις παγίδες. Όμως έρχεται σε αντίθεση όλο αυτό και η ενημέρωση και η άποψή του, λόγω ότι ομιλεί να στηρίξουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι υποταγμένη στους σιωνιστές, στους μασόνους και στους αντίχριστους. Μας ζητάει ο γέροντας Φίλιππος να στηρίξουμε μια κυβέρνηση η οποία έφερε το σφράγισμα του αντιχρίστου και σφραγίστηκαν όλοι οι άνθρωποι και οδηγούνται στην απώλεια. Μας ζητάει αυτός ο φωτισμένος γέροντας να στηρίξουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φέρει στην καταστροφή αυτή την χώρα, αυτή την πατρίδα, μαζί με τους προηγούμενους και με τους νυν και όλοι μαζί, εν πάση περιπτώσει. Μας ζητάει αυτός ο φωτισμένος γέροντας να στηρίξουμε την κυβέρνηση, διότι μας το έχει αποδείξει. Μας το έχει αποδείξει. Έχει φέρει εμβόλια, έχει οδηγήσει ανθρώπους στην καταστροφή, είναι όργανο, πιστό όργανο του Αντιχρίστου, της ΤΟΑΣ, της νέας τάξης πραγμάτων, της νέας εποχής. Και όταν ακούμε αυτά τα λόγια μέσα από το Άγιο Όρος, τι περιμένετε να ακούσουμε έξω από το Άγιο Όρος? Βλέπετε σε τι σημείο έχει φτάσει η υποταγή, το ξεπούλημα, η προδοσία, η αποστασία, Άγιον Όρος. Το Άγιο Όρος έχει υποταχτεί προπολού. Έχει υποταχτεί στον Αντίχριστο και στους σιωνιστές. Διότι έχουν ξεπουλήσει τα πάντα και αντί να υπερασπιστούν την τιμή της Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους οθούν στους Αντίχριστους, τους οθούν να λάβουν χάραγμα, δεν υπερασπίστηκαν τις ψυχές των ανθρώπων και βγαίνουν οι φωτισμένοι αυτοί οι γέροντες για να σας δώσουν συμβουλή. Δηλαδή πώς θα πάτε πιο κάτω από τον πάτο της κόλασης. Αυτές οι γνώμες, οι απόψεις δεν είναι καθόλου σεβαστές. Δεν τις δεχόμαστε, δεν τις αποδεχόμαστε. Έχουν τα αναθέματα των Αγίων και φυσικά των εσχάτων Ορθοδόξων Χριστιανών. Διότι πώς μπορείτε και μιλάτε? Απορώ μετά από τόσες προδοσίες που έχετε ξεπουλήσει το Άγιο Όρος, απορώ πως έχετε το θάρρος και το θράσος να μιλάτε, γέροντες της πλάνης και του Αντιχρίστου, ξεφτυλισμένοι, οι οποίοι γέροντες έχετε ατιμάσει το ιερό ράσο που φοράτε, είστε η ντροπή της Εκκλησίας, είστε η ντροπή της Ορθοδοξίας και να αναμένετε να βγει ο δράκος από τον Άθωνα, όπου τον τρέφει ο Θεός στα έγκατα
κάτω από τον Άθωνα και να αναμένετε το δράκο, όπου θα σας κατασπαράξει όλους, πλην ορισμένων που μείναν μέσα στο Άγιο Όρος και μάχονται υπερπίστεως κατά του οικουμενισμού και κρατούν την πίστη. Κάποιοι ολίγοι είναι αυτοί. Ετοιμαστείτε να πάρετε αυτό που σας αξίζει. Γέροντες της πλάνης, γέροντα Φίλιππε, στο λέω προσωπικά σε σένα, ο οποίος δεν έχει καμία χάρη, δεν έχει Άγιο Πνεύμα, είσαι καθυρημένος, είσαι ένας προδότης της πίστεως, του οικουμενισμού, έχεις προσκυνήσει τις παντόφλες του Πατριάρχη, του Βαρθολομαίου, είστε όλοι πανερετικοί, διότι μνημονεύετε μέσα στο Άγιο Όρος, μνημονεύετε τον Τούρκο, μνημονεύετε τον Ερεσιάρχη, μνημονεύετε τους εχθρούς του Χριστού. Είστε ένα μάτσο ξεφτύλες και προδότες της πίστεως. Θα σας γράψει ο ουρανός, σας έχει γράψει ήδη, ως οι μεγαλύτεροι έσχατοι προδότες της πίστεως, οι οποίοι με τη συγκατάθεσή σας έχετε σφραγίσει την ανθρωπότητα, τους ορθόδοξους χριστιανούς. Ένα Άγιο Όρος όπου μπορούσε να αντισταθεί, να βγει μπροστά και να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον του κράτους, είναι αυτό το οποίο οθεί τους χριστιανούς να πάνε να βοηθήσουν, να στηρίξουν τους εχθρούς του Χριστού. Για τέτοια μεγάλη κατάντια, ξεφτύλα μιλάμε. Να έχετε τα αναθέματα των Αγίων, να είστε αναθεματισμένοι, να μην λιώσετε ποτέ, να καίγεστε στην κόλαση προδότες που πουλήσατε την Ορθοδοξία. Αλλά τα κάστρα της πίστεως δεν πρόκειται να πέσουν ποτέ. Τα μοναστήρια σας είναι μαύρα, διότι έχετε ταυτοποιήσει τα μοναστήρια σας με το barcode 666 για να λάβετε χρήματα, προδότες, λαμόγια. Είναι μαύρα τα μοναστήρια σας. Δεν γνωρίζω έξω στον κόσμο ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Όλα είναι μαυρισμένα από πάνω. Ο Θεός βλέπει μαύρα κτίρια και όχι ορθόδοξα μοναστήρια. Και επίσης μέσα στο Άγιο Όρος, όλες οι μονές είναι μαυρισμένες, διότι έχετε υποταχτεί στον Αντίχριστο, έχετε πάρει κονδύλια προδότες της πίστεως και έχετε πουλήσει την πίστη, αφήσατε τους χριστιανούς των εσχάτων καιρών και λάβανε το χάραγμα του Αντιχρίστου και βγαίνετε να πείτε και να στείλετε μήνυμα στους ανθρώπους να στηρίξετε, να στηρίξει την κυβέρνηση, τους σιωνιστές, τα λαμόγια, αυτοί είστε. Μάλλον γέροντα Φίλιππε, έχεις να λαμβάνεις πολλά χιλιάρικα ακόμα. Αυτά τα χιλιάρικα ακόμα, γέροντα Φίλιππε, είναι τα χαρτιά της καταδίκης σου. Αρχίνα και μέτρα επίπεδα κολάσεως, κολασμένε γέροντα, να έχεις τα αναθέματα των Αγίων και φυσικά και τα δικά μου, να είσαι αναθεματισμένος παρά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διότι ούτε μετάνοια έχεις και ούτε πρόκειται να μετανοήσεις αμετανόητε, και εσύ και η συνοδεία σου και όσοι μέσα στο Άγιο Όρος έχετε αυτή τη γνώμη, να υποστηρίξουμε την κοσμοκρατορία του Αντιχρίστου, να είστε όλοι αναθεματισμένοι, να καίγεστε προδότες της πίστεως στην κόλαση. Είστε άκυροι, καμία χάρη δεν έχετε, ούτε τα μυστήριά σας είναι έγκαιρα, είστε προδότες και λαμόγια. Θα λογοδοτήσετε προδότες της πίστεως. Εάν είχατε έστω και λίγο φιλότιμο, θα βγάζατε το ιερό ράσο και τα ιερά πετραχίλια να τα κρεμάσετε. Αλλά ούτε φιλότιμο δεν έχετε, προδότες, λαμόγια, δούλοι του Αντιχρίστου, ψευτοορθόδοξοι χριστιανοί, κακόδοξοι, που προσκυνήσατε τον Μπαθομέτ εκεί μέσα στο Άγιο Όρος και έχετε κάνει και στοές κάτω από τα μοναστήρια σας και κάνετε κολοτούμπες. Να έχετε τα αναθέματα των Αγίων, να καίγεστε στην κόλαση προδότες. Ζει Κύριος ο Θεός το δυνάμιο και θα ζει ονείως. Η Ορθοδοξία θα νικήσει, λαμόγια, να το θυμάστε αυτό. Και αυτό θα το αποδείξουμε με το αίμα μας, προδότες της πίστεως.